Κυρία Αβδούλη Ευαγγελία, κύριος Ματίκος Κώστας. Κυρία Ευαγγελία, πρόεδρος της Ένωσης Καϊκιστών Περιφέρειας Πελοποννήσου και πρώτη των γυναικών για φέτος στο τουρνουά που διοργανώθηκε εδώ στο Λαλούνα. Δύο λόγια για την φετινή σας εμπειρία. Γεια. Είναι η 10η συνεχή χρονιά που ερχόμαστε στο Άστρος, που διοργανώνουμε αυτό το τουρνουά. Είναι καταπληκτικό, περνάμε υπέροχα. Είναι όλοι, περίπου όλοι οι Πελοπόννησος, όλες και θέσεις Πελοποννήσου για ένα ξέχαστο διήμερο. Η φετινή σας εμπειρία σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια που είχατε έρθει πάλι εδώ, ήταν πιο εύκολη, πιο δύσκολη οι αγώνες? Δεν μπορώ να πω ότι ήταν πιο δύσκολοι οι αγώνες, ούτε πολύ πιο εύκολοι, είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο κάθε χρόνο. Η συμμετοχή φετινή ήταν ικανοποιητική? Ναι, κάθε χρόνο είναι και καλύτερα. Πιστεύω ότι έχουμε αρκετές συμμετοχές φέτος. Νέα παιδιά βλέπετε στο χώρο του Σκάκη? Πάρα πολλά νέα παιδιά και πολύ καλό επίπεδο. Τα παιδιά ανεβαίνουν χρόνο με το χρόνο. Τι θα μπορούσε να κερδίσει κάποιος ασχολούμενος με το Σκάκη? Πάρα πολλά θα μπορούσε να κερδίσει. Καταρχάς επιμονή, στρατηγική, μεθοδικότητα. Βοηθάει πάρα πολύ στα παιδιά, κυρίως στο σχολείο, σχολικές χρονιές και αργότερα στους ανθρώπους. Μπορείς να οργανώσεις καλύτερα το πρόγραμμά σου, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα με το Σκάκι, πιστεύω. Και είναι και μια διέξοδος, είναι ένα ευχάριστο πόδι. Περάσουμε σε έναν αντίπαλό σας τώρα. Κύριε Μαντίκο, πρώτος μεταξύ όλων των ασθενών. Ναι, ναι, πρώτος. Ήθελα επί την ευκαιρία να πω δύο λόγια για το 10ο ανοιχτό καγιστικό του Ναράβη της ΕΣΠΕΠ. Είναι 10η χρονιά που το κάνουμε συνεχόμενη στο Άστρος. Ευχαριστούμε πολύ την Ένωση Καγιστικών Σωματείων Περιφέρειας Πελοποννήσου που μας εμπιστεύεται αυτή τη διοργάνωση. Κάθε χρόνο πάμε πάρα πολύ καλά. Φέτος ξεπεράσαμε τις 100 συμμετοχές. Είχαμε περίπου 60 στους μεγάλους και 40 στους μικρούς. Το φετινό μας τουρνά, το έχουμε αφιερώσει στη μνήμη του Ηλία Οικονομάκη, που ήταν ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου και χάθηκε πρόσφατα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε και φέτος και το διοργανώσαμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς που μας βοήθησαν να γίνει αυτό το τουρνά, το Δήμο Βόρειας Κοινωνίας, το Ίδρυμα Αγγελικής Χελωνίδας Ζαφύριου που μας στεγάζει και μας παραχωρεί την αίθουσα για το σκάκι, για την προπόνηση που κάνουμε και για τους αγώνες. Και όλους αυτούς που ήρθαν φέτος και μας τίμησαν την παρουσία τους. Το τουρνουά αυτό φτάσαμε σίγουρα στα 10 τουρνουά στο Άστρος. Θα έχουμε και συνέχεια? Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε, αν όλα πάνε καλά και του χρόνου, να το κάνουμε πάνω στο Άστρος. Αντίστοιχα με την υπόλοιπη Πελοπόννησο, οι σκακιστές εδώ στο Άστρος είναι σε ικανοποιητικό βαθμό, υπάρχει πληθυσμός? Είναι σε καλό επίπεδο είμαστε στο Άστρος. Ο Σύλλογος έχει πρόσφατα, πριν από 2 χρόνια, έχει ανανεωθεί αρκετά. Έχουν έρθει περίπου στα 20 παιδάκια τα οποία τους κάνουν μαθήματα. Έχουμε ένα υλικό το οποίο απαρτίζεται από προχωρημένους παίκτες, οι οποίοι είναι περίπου 10-12 συν τους σκακιστές της πρώτης ομάδας. Και γύρω στα 20 παιδιά τα οποία είναι για 3 χρονιά φέτος και μαθαίνουν σκάκι. Πάμε αρκετά καλά. Να πούμε και δύο λόγια τι είμαστε. Είμαστε μια ένωση η οποία απαρτίζει όλους τους νομούς της Πελοποννήσου πλην από τον νομό Αχαΐας. Είμαστε 14 ομάδες και το πρωτάθλημά μας είναι προορισμένο σε 2 κατηγορίες. Έχουμε τον ΜΠΟΑ, το προβληματικό όμιλο πρώτης εθνικής, που η πρώτη ομάδα πάει κατευθείαν στην πρώτη εθνική, και έχουμε και την β' κατηγορία, το τοπικό πρωτάθλημα. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση γενική και στους δύο. Το σκάκι πιάνεται και αυτό πλέον στα αθλήματα. Βέβαια αυτό θέλει περισσότερη στρατηγική, περισσότερη διανόηση, περισσότερη σκέψη. Σε σύγκριση με τα υπόλοιπα... Μόνο χρειάζεται και φυσική κατάσταση, καλή φυσική κατάσταση. Είναι πολλές οι ώρες σε μια καρέκλα. Όχι απαραίτητα, αλλά μια καλή φυσική κατάσταση που βοηθάει πολύ περισσότερο και το μυαλό. Έχουν μπει όμως στο σκάκι τα αρνητικά άλλων αθλημάτων με πρωταρχικό στόχο των παιχτών να έχουν κάποια οικονομικά ωφέλη από αυτό το άθλημα? Να έχουν οικονομικά ωφέλη.
ωφέλη οι παίχτες από τα ρόδια. Να επιδιώκουν πλέον οι παίχτες στο σκάκι να έχουν οικονομικά ωφέλη από αυτό. Μερικοί παίχτες ίσως σε μεγάλα τουρνουά, σε πολύ ψηλό επίπεδο. Αλλά στο χαμηλό επίπεδο, σαν το δικό μας, που είναι καθαρά ερασιτεχνικό, δεν υπάρχουν ούτε χρηματικά έπαθλα. Είναι μόνο κύπελλα και μετάλλια. Δεν υπάρχουν τίποτα χρηματικά. Και ποιο είναι αυτό το πράγμα μετά από τόσα χρόνια που ασχολούσατε και οι δύο με το σκάκι, που σας έχει κρατήσει σε αυτό το άθλημα? Η μαγεία του αθλήματος. Είναι πολύ εντυπωσιακό όταν παίζεις μια παρτίδα μπορεί να είναι κάτι σαν ένα έργο τέχνης. Δηλαδή μια καλή παρτίδα μπορεί να σου δώσει την ίδια εικονοποίηση που δίνει ένας ωραίος πινακατογραφητής σε ένα ζωγράφο. Μπορεί να σε συναρπάσει πάρα πολύ. Εμείς πέρα από το αγωνιστικό, καθαρά το αγωνιστικό θέμα του σκάκι, είμαστε και μια μεγάλη παρέα. Δεν έχουμε αντιπαλότητες, είμαστε πάρα πολύ ενωμένοι μεταξύ μας και ένας λόγος που βρισκόμαστε είναι πρώτα απ' όλα για να μιλήσουμε, να βρεθούμε γιατί είμαστε φίλοι και μετά για να παίξουμε αγώνες. Μια ερώτηση καθαρά σε εσάς, κύριε Ματίκο. Μπορεί να δημιουργήσουμε κέντρικα. Αντίπαλο στο Άστρος έχετε? Έχουν πάρα πολύ καλούς φίλους στο Άστρος. Το έτυχε πήρα εγώ φέτος στο κύπελλο δεν σημαίνει ότι είμαι ο πιο ισχυρός ή όχι. Αυτό είναι στα πλαίσια ενός τουρνά, μπορούμε να είναι και δεύτερος και τρίτος. Έτσι έχουμε τον Γιώργο τον Κολοβό, τον Λαμπίδη τον Βαγγέλη, την οικογένεια Καπράνου τον Ηλία με την γυναίκα του την Καβίλη του Κωνσταντίνα. Η κόρη τους, η Μαργαρίτα, η οποία παίζει πάρα πολύ καλό σκάκι. Έχουμε μια καλή, ίσως είναι καλό επίπεδο σχετικά για την Ένωση. Από τα ονόματα που μου αναφέρατε, κάποιον μόνιμο αντίπαλό σας? Εντάξει, δεν έχουμε κάποια υπαλότητα από κάτι. Έτσι έχουμε έναν ανταγωνισμό, αλλά στα πλαίσια ενός υγιού αθλητής. Διακρίνω ένα νόημα ότι δεν έχει αντίπαλο από το δίπλα τα έτσι. Δεν είναι έτσι πράγμα. Καλώς. Να μην παρουσιαστεί. Όχι, είναι πάρα στους καλύτερους σκέκιστες στο Πελοπόννησο. Καλώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και του χρόνου πάλι εδώ. Να είστε καλά.